Όλη η Ελλάδα είναι ένα εργοτάξιο, με την Κρήτη να μην αποτελεί εξαίρεση, δήλωσε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος στα πλαίσια περιοδίας που ξεκίνησε στο νησί. Για να συζητήσουμε για όλα τα μεγάλα έργα τα οποία υλοποιούνται στην Κρήτη σε πάρα πολλούς τομείς. Από τις υποδομές μέχρι τις δομές υγείας, μέχρι την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Ο Υπουργός βρέθηκε στον 5ο όροφο του Πανεπιστημιακού που είναι σε εξέλιξη εργασίες για τη νέα ογκολογική κλινική, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική της κυβέρνησης στη δημόσια υγεία. Η Ελλάδα είναι ένα ολόκληρο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή, από άκρη σε άκρη, και αυτό συμβαίνει και στην Κρήτη. Εδώ, στο Παγνί, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, δημιουργείται ένας νέος πρόσθετος όροφος για να φιλοξενήσει ογκολογικά περιστατικά από το 2025 και μετά, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, 2.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα θα προσθεθούν σε αυτό το πολύ σημαντικό νοσοκομείο. Η τριήμερη περιοδία στην Κρήτη του Υπουργικού Κλιμακίου αποτυπώνει και το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει το Μαξίμου στην Κρήτη όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, μιας και στόχος είναι και σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ο πολιτικός χάρτης του νησιού να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Αυτό το άλμα πρέπει να κάνουμε στις επόμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, να ψηφίσουμε τη μοναδική πολιτική δύναμη που δίνει αυτήν την δυνατότητα να γίνουμε μια χώρα ευρωπαϊκή και να θεραπεύσουμε τις πληγές της πολυετούς κρίσης. Ο Υπουργός Επικρατείας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν το μεγαλύτερο κρητικό νοσοκομείο, κάνοντας αναφορά και στο σχέδιο της κυβέρνησης για προσλήψεις στο χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εμείς επενδύουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για αναβαθμίσεις υποδομών σε όλη τη χώρα, 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας, προκειμένου να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε έναν εξοπλισμό που μέσα στα χρόνια, στην πάροδο των χρόνων, είχε παλιώσει και δεν εξυπηρετούσε τις σύγχρονες ανάγκες. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, προσλαμβάνουμε και γιατρούς και νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό για να στηρίξουμε τα νοσοκομεία μας και κυρίως να δώσουμε υπηρεσίες ποιότητας, ευρωπαϊκές υπηρεσίες ποιότητας, που γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας ακόμα είμαστε πίσω.